Γεια σας, είμαι στα μαύρα μου τα χάλια. Βγαίνω στο ίντερνετ. Παιδιά, πόσο περιπετειώδη ήταν η μέρα σήμερα. Πόσο. Έχω πάθει σοκ. Ερχόντουσαν τα νέα έτσι. Έτσι, σαν τα λεφτά φεύγαν έτσι. Μιλάμε απίστευτα νέα, τα οποία δεν μπορώ να σας τα πω. Εντάξει, τα δύο ήταν δυσάρεστα. Το ένα ήταν ψέματα και το τρίτο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, το οποίο δεν μπορώ να σας το πω. Τι άλλο, πέθανε το πρωί ένας θείος μου, αλλά οκ, okay, εντάξει, καταλαβαίνω, στενάχωρο, αλλά είναι από τους θείους, ρε παιδί μου, που βλέπεις μία φορά στο τόσο και αυτό αν τους δεις. Δηλαδή εγώ τα ξαδέρφια μου, τα συγκεκριμένα, έχω να τα δω από την έκτη δημοτικού, σε τέτοια φάση. Μετά έγινε κάτι τελείως αναπάντεχο. Η ίδια θεία μου που μας πήρε το πρωί να μας ενημερώσει για το θάνατο αυτού του θείου, μας είπε ότι έμαθα ότι πέθανε ένας ξάδερφός μου. Και εκεί πέθανα εγώ. Εκεί τρελάθηκα. Γιατί αυτός ο ξάδερφος είναι ξάδερφος κανονικός. Από αυτούς που τους βλέπει συχνά. Έπαθα σοκ. Και μετά, τέλος πάντων, ψάχναμε να βρούμε εκεί θείες, ξαδέρφες και όλα τα σχετικά, να δούμε τι έχει συμβεί. Γιατί τους παίρναμε τηλέφωνο, δεν το σηκώνανε κανένας και εγώ και η μάνα μου τρελαθήκαμε. Και μετά πολλά. Οκ, ήταν ψέματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά κάτι γυναίκες που δεν έχουν δουλειά να κάνουν και κάθονται και λένε τέτοια πράγματα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Συγχύστηκα απίστευτα με αυτό το πράγμα. Και έτσι όπως ήμουν συγχυσμένη, στα καπάκια, στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, σκάει βόμβα το τρίτο νέο, το ευχάριστο. Ήρθε και τρίτωσε με καλό νέο αυτή τη φορά. Με πήρε μια φίλη μου τηλέφωνο και μου είπε κάτι, το οποίο με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Τι άλλο, αυτά. Έχω να σας δείξω κάποια πράγματα, γιατί Santa Claus is here. Και Santa Claus is here και για σας επίσης. Οπότε θα σας τα δείξω σε λίγο. Απλά ήθελα τώρα λίγο έτσι σε αυτά τα μαύρα τα χάλια να ανοίξω την κάμερα. Παρακολουθώ επίσης αυτή τη στιγμή ένα βίντεο της Kate Jo, της Κατερίνας, το οποίο, Κατερίνα, δεν ξέρω αν με παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σου στείλω ένα μήνυμα να σε ρωτήσω, γιατί είμαι και εγώ στην ίδια φάση και δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπότε θέλω να μιλήσω με την κοπέλα λίγο, να δω, να πάρω μια γνώμη και από εκείνη. Τι άλλο, αυτά σας αφήνω για τώρα, γιατί θέλω. Ακόμα δεν σηκώθηκα και γίνονται όλα αυτά. Τι να πω, Παναγία μου και Χριστέ μου. Οπότε μετά θα τα πούμε λίγο πιο ανθρώπινα. Τι κάνει η Φωτεινή μια ζωή? Τρέχει. Γιατί τρέχει? Γιατί δεν φτιάχνει καλά τα ωράρια της. Η ώρα είναι 6 και 4 και εγώ πρέπει να φύγω σε σχεδόν μια ώρα και λιγότερο. 7 η ώρα πρέπει να φύγω από το σπίτι. Θα πάω στην Κατερίνα. Θα πάω μεταξύ και θα με γυρίσει ο δικός της. Εν τω μεταξύ υπάρχει περίπτωση αυτό το βίντεο να μην ανέβει στην ώρα του. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ στο αγόρι μου σήμερα. Εξαρτάται αν θα έχει τελειώσει τις δουλειές του. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, θα ανέβει το πρωί. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή τι ώρα το βλέπετε. Ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα, αλλά θα σας τα δείξω στο αυριανό vlog, γιατί δεν θα προλάβω. Θα σας αφηγήσω εδώ. Κάτι έσπασε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, απλά δεν είναι η μέρα μου σήμερα, δεν με θέλει. Έπεσε κάτω η ξύστρα. Ξύστρα που έχω για τα μολύβια. Η ντουλάπα για την κλείνει, θα την κλείσουμε μετά. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω. Θέλω σήμερα οπωσδήποτε να μιλήσω με μία από εσάς, αλλά προσπαθήσω να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, όσο μπορούμε θα μιλήσουμε λίγο. Σήμερα θα πάρω από το Facebook, γιατί από το Facebook δεν έχω πάρει καθόλου, και θα επιχειρήσω να πάρω τη φίλη μου την Μαρία. Εν τω μεταξύ ανοίγω το Facebook και βλέπω ότι η κοπέλα είναι από την Κεφαλονιά. Αναμονή, μιλάει. Μαρία, ναι. Τι κάνεις? Καλά, ποιος είναι? Δεν με κατάλαβες? Όχι. Είμαι μία συμπατριώτησά σου, αν μπορώ να δω καλά. Φωτεινή!
Σου μιλάω με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι γιατί μόλις λούστηκα. Ναι. Γιατί μετά να βγάλουμε κάνα κουβαλάδι. Γιατί είμαι λίγο στο τρέξιμο. Είχα άλλο πρόγραμμα για σήμερα, άλλο πρόγραμμα βγήκε και πρέπει να φύγω 7 η ώρα να είμαι στην Κατερίνα. Α, να μου τη φιλήσεις, την αγαπάω και αυτή τόσο πολύ. Θα σου τη φιλήσω. Δεν πιστεύω να είσαι Κεφαλονιά τώρα. Όχι, ξέρεις πόσο θα ήθελα όμως να είμαι. Αχ, φεύγουμε. Πάμε, έλα. Σπίτι. Κι εγώ. Υπέροχα. Έχουμε δύο σπίτια. Μπορούμε να πούμε σε ποιο χωριό είσαι? Από το Αργοστόλι, ναι. Κέντρο. Από το Αργοστόλι και το σπίτι μου είναι απέναντι από το φέρι, ακριβώς. Αλήθεια. Πλάκα ναι. Κάνεις. Όχι. Κάτσε ρε, περίμενε. Απέναντι από το φέρι ξέρω ότι έχει ένα γωνιακό σπίτι που έχει και εστιατόριο νομίζω από κάτω. Αυτό ακριβώς το στενό. Στα δύο σπίτια μετά είναι το σπίτι μου. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Εγώ είμαι Φαρακλάτα. Φαρακλάτα. Α, έχω περάσει καλά. Έχουμε και 365 χωριά. Ναι. Μ' αρέσει που είπα σήμερα θα προσπαθήσω να μην μιλήσω πολύ για να προλάβω να ετοιμαστώ, αλλά τώρα δεν μπορώ. Έχω πάρει πατρίδα. Έπεσε σε συμπατριώτησα. Και ανοίγω το μήνυμα και μου βγάζει στο πλάι κάτι πληροφορίες και βλέπω τόπος καταγωγής Κεφαλονιά. Καλό, άστο καλό. Ναι. Πότε θες να πάμε μαζί να κλείσεις εισιτήρια? Φεύγουμε αύριο. Μέσα, πάμε. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε? 24. Αγάπη μου. Ήθελα να σου πω και χρόνια πολλά για τα γενεθλία. Σε ευχαριστώ. Χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ. Ότι επιθυμεί. Ευχαριστώ. Πόσο χάρηκα, Θεού. Δεν το πιστεύω. Δεν λέω, εντάξει, αλήθεια το λέω. Δεν μου λες το Κεφαλονίτικο το έχεις καθόλου? Κάργα. Κάργα, ε. Στοργίζομαι κάθε φορά που σε βλέπω, λέω αυτή την κοπέλα έπρεπε να ήταν φίλη μου. Πραγματικά, η κοπελίτσα λέω έπρεπε να είναι φίλη μου, δεν γίνεται. Εμένα κάθε μου φεύγει καμιά φορά κανένα Κεφαλονίτικο και μου λένε γύρω μου, τι, λέω καλά άστο λέω τώρα, πού να σου εξηγώ. Πού να σου εξηγώ πραγματικά. Ειδικά όταν πάω κάτι στο χωριό, με πιάνει αυτό το τραγουδιστό, όταν γυρνάω στην Αθήνα. Αυτό το τραγουδιστό το έχω και δεν το ήξερα, γιατί θυμάμαι μάλιστα στο Λύκειο, σου λέω τώρα αιώνες πριν, που ναι. Μου έλεγε ένας καθηγητής μου ότι μιλάω τραγουδιστά. Αλλά εγώ ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Τραβάω, λέει, τις συλλαβές στο τέλος. Ναι. Αγεράσιμος. Καλά, άστα τώρα, μην αρχίσουμε τσαγίους. Πραγματικά, κάνει πολύ γέλιο με αυτό το πράγμα. Όπως το πιστεύω, θέλω να είσαι μπροστά μου, να σε πάρω μια γκαλίτσα. Χωρίς την πετσέτα στο κεφάλι, το τουρμπάνι. Εντάξει, χωρίς την πετσέτα. Πας συχνά κάτω. Εμένα είναι ο μπαμπάς μου κάτω μόνιμα, οπότε έχω την ευκαιρία να πάω όποτε χρειαστεί, αλλά έχω να πάω από πέρσι τα Χριστούγεννα. Αχ, και εμένα είναι ο μπαμπάς μου κάτω μόνιμα, αλλά σε άλλη φάση. Ναι, ο μπαμπίκος το ξέρω. Εγώ έχω να πάω καιρό, είναι η αλήθεια. Να πάμε. Θέλω να πάω. Θέλω να πάω σαν τρελή, δεν διανοείσαι όμως. Μα υπάρχει το νησί μας τώρα, συγκρίνεται με κανένα άλλο νησί. Έχουμε να φάμε κάτω στα σχόλια. Αλλά είναι... Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι πανέμορφη. Είμαστε Κεφαλονίτισες. Αυτό. Λοιπόν, μαράκι μου, σ' αγαπώ πολύ, πρέπει να σ' αφήσω. Ναι, πήγαινε κάνει τις δουλίτσες σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά. Να πετυλιάστη. Ευχαριστώ. Φιλάκια στην Κατερίνα. Θα τις τα δώσω. Και καλή πατριά. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πάρα πολλά. Να σε καλά, κορίτσι μου, φιλάκια. Γεια σου, Φωτεινή. Γεια.
Πατρίδα. Πατρίδα. Παιδιά, είναι άλλη φάση να μιλάς με κάποιον που είναι από το χωριό σου. Από το... Γιατί στην ουσία αυτό το χωριό που είμαι εγώ είναι 3 λεπτά είναι από το Αργοστόλι. Όλη την ημέρα είμαστε στο Αργοστόλι. Έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια στο Αργοστόλι και στην Κεφαλονιά γενικότερα. Και θα σας αφήσω, πριν σας αφήσω όμως, δεν θα σας αφήσω έτσι για να το κάνω τώρα, να μην καθυστερήσω μετά. Αλλά το θέμα είναι πού είναι, μισό λεπτό. Για πάμε, πάμε να ανοίξουμε το 11. Καλά, τα πατάω όλα εδώ, παιδιά. Σήμερα η φάση είναι γιολελέης. Και μαλλιατσουρέιρος και κουλούρι και τυρί και όλα αυτά. Λοιπόν, 11, θα σπάσει και το νύχι μαζί. Τι είναι αυτό, what is this. Παιδιά, πλάκα κάνει τώρα. Κάνει πλάκα, μας άφησε. Μη σπάσεις. Μας άφησε τα καλύτερα για το τέλος και το χάλασα. Είναι το Dandelion, αν το λέω σωστά, της Benefit. Λέει είναι Baby Pink Brightening Face Powder. Δεν το έχω δοκιμάσει και να σας πω και την αλήθεια. Για να δω. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζουλάκι. Εδώ νομίζω φαίνεται καλά σε αυτό το φωτισμό. Τι τέλειο! Πω. Μου έχετε να ανοίξω και το 12 τώρα, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Πρέπει να σας αφήσω. Έχω να σας δείξω πολλά πράγματα αύριο. Δεν κλείνει το vlog εδώ, μην αγχώνεστε. Και όταν... να το κλείσω. Όχι, δεν το κλείνω. Κατερίνα, καλέ. Πού να το κλείσω, καλέ. Πού να το κλείσω με το τουρμπάνι, έτσι θα το κλείσω. Λοιπόν, έχω να σας δείξω πολλά πράγματα αύριο, να ξέρετε. Πράγματα που αγόρασα. Και άλλα πράγματα που μου έχουν στείλει. Και την Τετάρτη έρχεται ένας σούπερ διαγωνισμός. Πάω να ετοιμαστώ, έχω αργήσει. Ευτυχώς πρόλαβα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρα 20. Θεωρητικά η Καταρίνα έχει σχολάσει εδώ και 8 λεπτά. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι... καταρχάς, παιδιά, εντάξει, υπάρχει Θεός. Σήμερα παρέλαβα τα ρούχα από H&M. Ω, ναι. Και επίσης σήμερα παρέλαβα τη τσάντα μου, αυτή εδώ. Και επίσης, δεν παρέλαβα τη τσάντα μου, παρέλαβα κάτι παπούτσια που είχα παραγγείλει και θέλω να σας τα δείξω. Λοιπόν, αρχικά να σας δείξω τα παπούτσια που τα έχω και εδώ. Να το βγάλω. Θα σας το πείσω εδώ, στο γνωστό κονάκι μας. Εδώ είναι... Λοιπόν, τα πήρα από το Luigi. Από το site luigi.gr πήρα αυτό εδώ το μποτάκι, το οποίο το είχε από 37,999 και λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Και πήρα αυτά εδώ γιατί είχα παρόμοια τέτοια με φερμουάρ, αλλά με ψηλό τακούνι, με λεπτό τύπου στιλέτο. Και πήρα και αυτά εδώ που φοράω τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε, ας το δούμε έτσι στον αέρα για σας. Είναι έτσι ψηλό, απλά καθημερινά μποτάκια, τα οποία τα πήρα και αυτά από 37,999. Και να σας δείξω, δεν θα με βλέπετε για λίγο, δεν πειράζει, τα ρούχα θέλουμε να δούμε. Πήρα αυτή τη φούστα από H&M. Έχει τιμή εδώ πέρα, αλλιώς να δω το χαρτί. Αυτήν εδώ την πήρα σε medium. Είναι ένα μαύρο, αλλά κάνει και αυτό εδώ που βλέπετε τις γραμμούλες. Υποτίθεται ότι αυτό το φόραγα στο... να το χαρτί, στα γενέθλιά μου. Λοιπόν... γιατί δεν έχει τιμή εδώ. Και αν δεν έχει τιμή, ποια είναι η απόδειξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δω τι γίνεται, μήπως μου έχει έρθει στο email. Λοιπόν, και πήρα και ένα κορμάκι μαύρο, το οποίο έχει λίγο έτσι λεμουδάκι. Το μανικάκι του είναι αυτό εδώ και κάτω είναι κορμάκι. Αυτά τα δύο μαζί με τα μεταφορικά, που αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 5 ευρώ, έδωσε 25 ευρώ, 24,97. Και έχω δύο κουτιά beauty test box να σας δείξω, αλλά θα σας δείξω μόνο το ένα, γιατί, ας πάρουμε αυτό από εδώ, γιατί θέλω την Τετάρτη να σας ανεβάσω βίντεο unboxing του Garden of Parthenols, που είναι το ένα από τα δύο κουτιά, αν και δεν είναι πολύ unboxing, γιατί το έχω ανοίξει και έχω χρησιμοποιήσει
κάποια από τα προϊόντα που έχει. Αυτό εδώ που θα σας δείξω τώρα είναι το Alessandro, το οποίο αυτό υπάρχει ακόμα. Τι είχε λοιπόν μέσα? Είχε αυτή εδώ τη λίμα, η οποία είναι χριστουγεννιάτικη. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έλεγε η Ιωάννα Λαμπροπούλου, που είναι η beauty editor, ότι πλένεται. Και μου άρεσε αυτό. Μέσα είχε μία κρέμα χεριών στα 30 ml. Είναι limited edition και αυτό και αυτό, λόγω του ότι είναι χριστουγεννιάτικα. Μέσα επίσης είχε τρία βερνικάκια και ένα top coat. Αυτό εδώ είναι το top coat και αυτά εδώ είναι τα τρία χρώματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο έτσι γκλιτεράτο, ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε, σκούρο μπλε, δεν είχα πολλές αποχρώσεις του μπλε, και ένα άλλο που μου θυμίζει χρυσόμυγα και ανυπομονώ να το δοκιμάσω γιατί δεν είχα τέτοιο χρώμα. Και μαζί είχε και άλλα δύο πραγματάκια που θα τα δείξω ευθύς αμέσως, τα οποία είναι αυτά εδώ που προφανώς ήταν δώρο. Το ένα είναι nail art sticker και έχει πάνω πεταλουδίτσες, και το άλλο είναι ένα δειγματάκι από μία λοσιόν χεριών, hand moisturizer, λέει hand lotion, και όλα αυτά είναι από την Alessandro International. Αυτά τα πραγματάκια λοιπόν είχε μέσα το ένα το κουτί. Το άλλο, βασικά και αυτό νομίζω μπορείτε να το βρείτε ακόμα, θα σας έχω link έτσι κι αλλιώς από κάτω. Και το άλλο που είναι το πιο καινούργιο, το χριστουγεννιάτικο, είναι το Garden of Parthenons, που έχει μέσα 6 full size προϊόντα και όλα αυτά στα 20 ευρώ. Το οποίο θα σας δείξω βίντεο την Τετάρτη, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Δεν θέλετε ένα διαγωνισμό? Δεν θέλετε κάποιες από εσάς να το διεκδικήσετε? Θέλετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, τα έχω παίξει, πολύ τρέξιμο, είναι 7 παρατέταρτο, οπότε θεωρητικά... Λοιπόν, δεν βάφαμε τώρα και τα σχετικά, ίσιοσα λίγο... Το χάος πίσω μου! Ίσιοσα λίγο όσο μπορούσα τα μαλλιά μου, στα γρήγορα. Έβαλα μία ενυδατική με χρώμα της Αναγένεσης. Τι άλλο? Παιδιά, δείτε τι έπαθα χθες. Μου έπεσε κάτω το dry shampoo έτσι και πήγα να το χρησιμοποιήσω και έβγαζε νηρό. Δεν πίνεις νηρό, πίνεις βιλούντο. Και έβγαζε αυτό εδώ το υγρό. Οπότε πάει για φούντο. Δεν θέλω να βλέπετε το χαμό. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσω να καθίσω μέσα στο σπίτι μου. Και αύριο θα είμαι έξω. Έχουμε ένα event αύριο και θα πάω στο event μαζί με τη Μάρο. Βαρέθηκα να τη βλέπω αυτή την κοπέλα. Πλάκα κάνω. Αυτά, οπότε σας αφήνω λίγο να ετοιμάσω και τη τσάντα μου. Και θα τα πούμε μετά. Όποιος με μάτιασε, να του κάνει το βίντεο. Να μην ξαναδεί βίντεο κασέτες ποτέ. Παιδιά, ακυρώθηκε με την Κατερίνα. Εγώ φταίω. Γιατί είχαμε κάποιες στομαχικές διαταραχές και δεν ήθελα να το διακινδυνεύσω να βγω έξω. Οπότε αυτό, τώρα μίλαγα πόση ώρα με την Κατερίνα, γιατί ήμουνα λες και μου είχαν πάρει το μπιφτέκι μου. Να, και με έχει πιάνει και αυτό το πράγμα μετά. Με πιάνει νευρικό χασμουριτό. Οπότε το ακύρωσα με την Κατερίνα. Θα δω τώρα, στεναχωριέμαι γιατί έχω και το event αύριο και δεν ξέρω τώρα τι έγινε τώρα με αυτό το πράγμα, τι έπαθα. Και καταλαβαίνετε τώρα, στομάχια και όλα τα σχετικά, τουαλέτες, πολλοί τουαλέτες. Ωραίο vlog κάνουμε σήμερα, ας μείνουμε στα δώρα που σας έριξα, αυτά που πήρα και αυτά που θα σας έχω. Οπότε θα το κλείσω το vlog εδώ σήμερα. Να το βάλω δηλαδή να ανέβει, να μην σας αφήσω μέχρι αύριο και αυτά, γιατί δεν ξέρω και τι ώρα θα έφευγα για το δικό μου. Γιατί από την Κατερίνα θα γίνω λογικά κατά τις 10, οπότε καλύτερα σας ανεβάσω τώρα. Αυτά, ελπίζω να μην βαρεθήκατε σήμερα και να σας άρεσαν και τα παπούτσια, πείτε μου αν σας άρεσαν, και τα ρούχα. Τις μπότες τις θυμάστε, ήταν για να τις βάλουμε αυτό το σύνολο. Εδώ βλέπετε το γόνατό μου. Οπότε αυτά, θα τα πούμε αύριο, ελπίζω να είμαι καλύτερα και ελπίζω να μην έχω αρπάξει καμιά ίωση, γιατί θα ξενερώσω τρελά, δεν θέλω.
Δεν θέλω. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε αύριο. Α, παρένθεση. Επειδή είδα και το, όπως σας είπα και το μεσημέρι το κανάλι της Kate Jo, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο, να σας έρχεται δηλαδή ειδοποίηση, γιατί υπάρχει ένα θέμα γενικότερα ότι δεν βλέπετε τα βίντεο από τις εγγραφές που έχετε κάνει σε όλους τους YouTuber. Οπότε πατήστε για να είμαστε σίγουροι, αν θέλετε προφανώς, να μην χάνετε κάποιο βίντεο. Πατήστε like αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε. Δεν είμαι καλά. Να με ακολουθήσετε στα social media και θα τα πούμε αύριο. Μουά, σας φιλώ.